Λοιπόν... Σκράγγε πάει. Σκράγγε στα μούτρα σου, φίλε Ρέι. Γιατί το επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε σένα. Το πέμπτο επεισόδιο στη σειρά. Και σου αφιερώνουμε για να δεις πώς γίνεται. Λοιπόν ρε τραχανά, είναι δυνατό ρε, είναι δυνατόν. Εμείς βγάζουμε, έχουμε βάλει όνομα στα βιντεάκια μας, Crack & Spy. Κάθε βιντεάκι έχει άλλο όνομα, έχει άλλη είναι άλλη κατηγορία. Το ένα ήταν δεν σου κάνω τον Άγιο, το άλλο η φάση είναι swag. Και εσύ μου βάζεις όνομα στο βιντεάκι 1 Αυγούστου 2013 12 και 31 μουμού. Είναι δυνατό ρε. Δεν την παλεύεις καθόλου. Πρέπει να είναι το πρώτο βίντεο που έχει την ώρα που το έκανες. Δεν μπορεί. Πόσο τραχανάς μπορεί να είσαι. Και στο Facebook. Αμαρτία. Εντάξει, έχεις τζάμπα κανάλι στο YouTube. Έχεις πόσα views και καλά. Και το ανεβάζεις στο Facebook. Είναι δυνατόν. Ας που καταλάβαμε και κάτι που... Μάλλον δεν το κατάλαβε ο υπόλοιπος κόσμος που είδε το βίντεο σου. Πρέπει να είσαι ο πρώτος που κατάλαβε ότι είμαστε στα ράτσα. Δηλαδή, πόσο έξυπνος μπορεί να είσαι. Είναι πρέπει να είμαστε σε τα ράτσα. Πρέπει, ναι. Αλλιώς δεν γίνεται. Δε. Και πρέπει να είμαστε και στο στούντιο 1. Μάλλον. Πρέπει να έχει κάπου εδώ πίσω στα πλοία. Κάπου εδώ πάνω, έτσι να φαίνεται. Καθόμαστε σε καρέκλες, μάλλον. Γιατί στην αρχή λέγαμε να καθίσουμε κάτω στο πάτωμα. Στα καρφιά ρε, στα καρφιά σαν τους Ινδούς. Εσύ δεν κάθεσαι στην καρέκλα εκεί πέρα που είσαι και βγάζεις το βιντεάκι. Σε στάνει, σε πού είσαι. Όσο τώρα για το δικό στο βίντεο, τι να πω. Καταράκτη έχουμε κι εμείς. Στο μάτι, δεν φαίνεται από μακριά. Αλλά έχουμε. Τώρα για τα πισινά δεν σου δείχνω τίποτα. Πρέπει να είμαστε σε ταράτσα. Από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να είμαστε σε ταράτσα. Να πιούμε λίγο καφέ. Να πούμε ότι το πέμπτο βίντεο άργησε να βγει. Γιατί λείπαμε σε διακοπές, λόγω καλοκαιριού και έτσι. Οι φετινές διακοπές ήταν. Γαμάτι, τέλειο. Ναι, τι ναι. Ναι, αυτό είναι το γαμάτι, τέλειο. Πήγαμε σε πολλά μέρη. Και να σας δείξουμε κάποιες εικόνες από τα μέρη που πήγαμε. Επειδή ωραία είναι εκεί πέρα, σύνδεσες και μαλακές και τέτοια. Και θάλασσες και καταράκτες και πέρα γύρευε. Λοιπόν, πήγαμε εδώ. Εδώ. Πήγαμε εκεί. Πήγαμε και εκεί. Εδώ πήγαμε. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. 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 Εκεί. Εδώ πήγαμε. Εδώ. 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 Και εδώ. Και εδώ. Και εκεί. Και εκεί. Λοιπόν, είμαστε στην ταράτσα, το είσαι καταλάβει, έτσι. Μπράβο σου, είσαι και πρώτος. Λοιπόν, έχω κι εγώ κάμερα ρε μαλάκα που πάει όπου θέλει. Δεν είσαι ο μόνος. Η δικιά μας δεν είναι μόνο σταθερή. Πάει όπου θέλει κι αυτή. Κοίτα σκηνικό στην ταράτσα, κοίτα. Εσύ είσαι καταράχ. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, κοίτα το βλέπει. Έχω και πιπέρια, τα βλέπεις, πιπεράκια εδώ πέρα, πιπέρια. Έχω και πιο μικρά, το βλέπεις, έχω και αυτά εδώ τα καυτερά. Τι θες, έλα να δεις, έχω και θερμοκήπιο. Κοίτα θερμοκήπιο και εδώ πιπέρια. Θεμαϊδανό έχω και ό,τι θες έχω. Θες και άλλο, τι άλλο θες, τι άλλο θες, τι άλλο θες. Έχω και ξύλα, έχω και ξύλα για τον Τζάκι. Κοίτα εδώ, κοίτα ξύλα εδώ. Τι άλλο, και άλλο και στα φίλια που τα είδες κιόλας και πριν. Δηλαδή εντάξει, θες κι άλλο. Τι άλλο θες, θες να σε πάω και στο στούντιο μέσα εσύ στο μαγαζί σου. Έλα να δεις και το στούντιο που το κάναμε και ανακαίνιση δηλαδή. Τι τα στούντιο που σε έκανα για να έρθεις το χειμώνα να κάνεις και εκπομπές κι εσύ. Αχ, πιούμε λίγο ακόμα καφέ. Πιούμε και καφέ. Έχουμε και κάμερα, χα. Για το χέρι. Αυτή που κουνιέται με το χέρι, ναι, ναι. Αυτή. Πρέπει να την ονόμασες εσύ, ε. Χα. Πόρε, βλάκα. Δηλαδή, πήγαμε διακοπές με το Σκράι εδώ πέρα 3 εβδομάδες και εσύ βρήκες την ευκαιρία
να μας κράξεις. Έκανες ένα βιντεάκι εκεί πέρα και πότε, 1 Αυγούστου 2013, 12:31 μουμού. Είναι δυνατόν, μεσημεριάτικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε. Βρήκες ευκαιρία εκεί να κράξεις, δηλαδή πόσο ζηλιάρης είσαι. Κάναμε εμείς βιντεάκια. Μου το χαλά. Τρεις ταράτσες πιο γυγή ακούγεται πιο δυνατά, ρε φίλε. Υπόπιζε αυτό, δεν γίνεται. Κάνει το Σπυρού και γελάει μετά και δεν μπορείς να ακούεις από τα ακουστικά σου. Α, είναι δυνατόν. Ναι, ρε, εντάξει, είπαμε να κάνουμε εδώ πέρα. Μας έφτιαξες ένα site και καλά για το σταθμό και σηκώθηκε και σκέφτηκες και μας κράζεις που δεν το δουλεύουμε. Είπαμε για να κρατήσουμε λίγο τον κόσμο να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να κάνουμε ένα site για το σταθμό. Όχι, δεν. Εντάξει, και είσαι και ζηλιάρες και θες να εμφανίζεσαι κι εσύ. Ποιος με τα πράσινα τα γυαλιά. Με τα πράσινα γυαλιά, βγάζεις φωτογραφίες με τα πράσινα τα παπούτσια. Τι είναι αυτά, συνδυάζεις γυαλί με παπούτσι, δεν γίνεται αυτό. Πάνω στο μπαρ. Πάνω στο μπαρ χορεύεις και πάνω στο μπαρ. Να μην ξεκίνησε, στείλαμε για δουλειά. Σε στείλαμε για δουλειά, δηλαδή να βγάλεις κανένα ευρώ να κάνουμε το site μετά του χρόνου. Μετά του χρόνου. Τώρα ότι. Θα σε κράξουμε για τη μύτη σου. Που νόμιζες. Δεν θα σε κράξουμε. Τι να κράξουμε. Σε έχουμε κράξει επανειλημμένα. Έχει πολλά χρόνια που σε κράζουμε για τη μύτη σου. Το θέμα ήταν να σου πούμε 5 πράγματα για να καταλάβεις πώς γίνεται το πράγμα. Τώρα σου δίνουμε εμείς καταράκτες και πισινάκι. Δεν ξέρω τι. Πρώτον, τελευταία φορά που πήγαμε μαζί θάλασσα και έκανες βουτιά. Μετά ήρθαμε να σε βγάλουμε γιατί είχες καρφωθεί στην άμμο, κάτω, στο χώμα. Μετά σε είπαμε να πας να κάνεις ανάσκελα μπάνιο για να μην καρφώνει τη μύτη κάτω. Και τρέχαν τα παιδάκια και φωνάζαν τις μαμάδες σου, μαμά έρθει καρχαρία στη θάλασσα. Στη Χαλκιδική καρχαρία. Και την καρχαρία, τεράστιο, δεν είναι μύτη. Ρε μαλάκα, δηλαδή, εντάξει. Είδε αυτή τη μύτη, είδε αυτό τον καρχαρία ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, πέρα τα σαγόνια του καρχαρία. Το E.T. Το E.T. έχει κάνει το Jurassic Park, τώρα να κάνει και το The Nose. Δηλαδή, εντάξει. Το Thriller. Το Thriller. Ποιο, δεν υπάρχει το καλύτερο Thriller. Το καλύτερο. Μαλάκα, έφυγε στη Θάσο και σταμάτησε το μετρό. Δεν έχουν μετροπόντικα. Γιατί ρε αγόρι μου. Σκέφτεσαι τον κόσμο εδώ πέρα. Ξέρεις τι κίνηση έχει κάτω στο κέντρο χωρίς εσένα. Να σκάβεις με τη μύτη. Να σκάβεις, να πίνεις το φέντε σου. Να πίνεις λίγο καφέ. Έχω τρελαθεί. Τώρα η αλήθεια, Κώστα, είναι ότι μας κατάλαβες. Αλλάξαμε σχεδόν 1,5 PC. Όπως ήταν 1,6. Μπορεί να ήταν και 1,6. Πρέπει να ήταν 1,6 για τα views. Και αλλάξαμε και 0,03 από όσο βλέπω εδώ πέρα, γιατί έγινε το λογισμό. Κάτσε με, πληροφορώ το κοντρό. Ναι. Ναι, είναι 0,04. 0,04% της 100 IP αλλάξαμε, κόσμο, ναι. Για τα views. Παρ' όλα αυτά μας βοήθησες για να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε ταράτσια. Δεν το είπαμε εμείς. Πρέπει έτσι που βλέπεις. Μου φαίνεται πρέπει να το είπα εγώ. Εδώ πίσω τα βουνά, η θάλασσα. Πρέπει να είμαστε ταράτσα. Να πιω και λίγο καφέ. Και να πούμε όσον αφορά τα views, είναι αρκετά, πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι αρκετά φιλερέι. Αλλά εντάξει, εμείς κάναμε αυτό το βίντεο έτσι απλά γιατί σ' αγαπάμε, δεν κράζουμε και το αφιερώνουμε σαν 5ο βίντεο του Σκράκ και Σπάι. Τα λέμε την επόμενη φορά.